Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Φοβερά πράγματα. Καλά καταλάβατε. Είμαστε και πάλι στο 7. Με Έσδα, Μπάμπι Τσίτσιρα και Χάνιμπολ. Τον μοντέλα είστε ρε. Τον Χριστοφουλέον. Πάλι στην πρεμιέρα. Θυμίζω, πέρσι οι Οράν είχαν κερδίσει με δύο πόντους. Με δύο πόντους είχαν κερδίσει οι Οράνοι. Όλα έτοιμα για το πρώτο τσάμπολ της χρονιάς. Development League, καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Καμπουτζής, καμπουτζή τον βλέπω. Τα ίδια, δεν έχει χάσει κιλό. Μπαγά σας. Πήγα να πω τον βλέπω αδυνατισμένο, αλλά τι αδυνατισμένο να τον δω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Κωνσταντίνο. Πρώτη επίθεση για τη Χάνιμπολ. Σε τριών πόντων. Το μπουμπούνισε ο Θεόφοβος. Λέγει να παίξει 2 μήνες. Τόσο με έκανε μυστικές προπονήσεις και τα μας έχει πει. Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος τον πήρε ο Τσίτσιρας από τους Σίδιανς. Για 2. Καλά και δεν θα έρθει. Η Έσδα με τους Σίδιανς είναι ότι ο Ολυμπιακός με την Νότικα. Αλλάζουν εφέκτες. Έλα Σαμπουτζή, πού να το. Η μπάλα θα γυρίσει. Συμπλάκος για 2. Αστοχός. Μπάμπης της Τσίτσιρας. Για να δούμε. Τον βλέπουμε εδώ. Με πινακάκι παρακαλώ. Με πινακάκι αλλά... Σημειώνει και γραφίζει εκεί τώρα. Δεν θα το αφήσει το πινακάκι. 40 λεπτά στα χέρια του το δέχει. Αναφορά της μπάλας, νέο καλάθι, καινούριος. Το 9. Και να δω λίγο κάτι. Τώρα ένα φιλαράκι μου με ενημερώνει ότι η Manchester City έφαγε γκολ από τη West Ham. Μόνο Ολυμπιακός θα κάνει διπλό εκεί μέσα. Μόνο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το σκορ είναι στο 5-0. Δεν τώρα. Κάνω. Η ώρα είναι στην προσπάθειά τους για να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι. Είναι άκαπνοι, είναι άποντοι. Φάουλ. Έχουμε φάουλ, χαμηλά έχω την εντύπωση. Έτσι.
στην εσωτερική για το καλάθι θα έρθει. Πάμε λίγο πιο σκυτά στην άμυνα. 7-2. Συνδυαδύο, εκτοκός. Μπελεφάντη στο σκόρε. Και 12. Εξαιρετικό ξεκίνημα από τη Honeyboys. Στο σύν 8. Δεν γίνεται στην άκρη του μυαλού τους να μην έχουν την περσινή πρεμιέρα. Συντριών φοντών. Αυτή φορά ο Κωνσταντίνος θα στοχίσει. Τι έχουμε. Του έχει και ένα σφύριγμα του ρεύ. Γίνονται αυτά. Στην Βέρογλου. Μπάλα για Χάνιμπολ. Τάνο. Συνθέσεις. Ο Βουλός κέρδισε το φάουλ. Το θέμα είναι ο έτερος να είναι καλά μετά την σύγκρουση. Έχουμε πολλές. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Ο Κωνσταντίνος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Μετά το φάουλ το οποίο κέρδισε 4-22 με την ομάδα του να προηγείται με 8. Άστα το συγκρότη. Δεύτερη.
συνεργασία. No foul. Η ρεφ στην προσπάθεια του Κότσουπα. Ο Βασιλάτος που θα καταφέρει να τελειώσει. Ο Χριστόπουλος μαζεύει και θα δώσει τον Κωνσταντίνο. Ποιος και θα οργανώσει για την Hannibal. Θα πάρει τον τρίποντο. Αγαπημένο του σημείο. 45. Σαμπουτζής και Βέρογλου. 1-2. Με το αριστερό τώρα που έπρεπε να τελειώσει. Έχω την εντύπωση. Ο Κωνσταντίνος του Σεραφείμ Χριστόπουλος κέρδισε το φάουλ. Είναι και ο Γιάννης Χριστόπουλος στο παριέ. Λοιπόν, η 5 για τη Hannibal είναι Γιάννης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος του Σεραφείμ, Κωνσταντίνος, ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος και με το νούμερο 8 ο Δαμουλάκης. Δημήτρης, η μπάλα στο σίδερο, Βασιλάκος Σαμπουτζής. Ναρλής. Μικαΐδης. Και Ζαχαριάδης. Η πέντε για τους ΕΣΔΑ. Θα πω τους θα κερδίσει το φάουλ. Καβαδίας θα διορθώσω με το νούμερο 7. Να ζητήσω και συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, ο Σαμπουτζής έχει κερδίσει το φάουλ. Συνδυαδίο. Βασιλάκος μαζεύει. Καβαδίας. Χρειάζονται σκορ οι Οράνοι. Βασιλάκος και απέναντί του έχει το Χριστόπουλο. Θέλει να περάσει το Σαμπουτζή. Κάτι τέτοιο 14 δυνατό. 1-49. 13 το σκορ. Θέλει να περάσει χαμηλά. Αρλής το μυρίστηκε, την έκλεψε. Καβαδίας, ένα βιαματάκι πίσω για τρεις, όχι. Αρλής επιθετικό, νέο τρίποντο, γιατί όχι, διστάζει. Λογικό, όταν έχει προηγηθεί ένα άσοχο. 9 δευτερόλεπτα τώρα σε διάθεσή του Σαμπουτζής για τρεις. Το τρίποντο είναι γεγονός. 16. Οδεύοντας σιγά σιγά προς τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Ο Δημήτρης του Σαραφείμ θα πάει μέχρι μέσα, το καλάθι δεν θα έρθει. Ευκαιρία για τους ΕΣΔΑ να μειώσουν μια φορά. Ο Βασιλιάκος κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Βασιλιάκος.
Χρυσόπουλος υποστήριξε τον Καβαδία με άριστο τεχνικό τρόπο. Το καλάθι δεν θα έρθει. Μπορούν και να ισοπαρίσουν. Ήρεμα του Λοξαμπουτζής. Την μπάλα στη γωνία, να αρνεί στο αγαπημένο του τρίποντο. Αστοχός. Με τους Σεραφείμ θα κερδίσει το φάουλ. Τέλος δεκαλέπτου, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Μελεφάντης. Πάνω από το δοκάρι μπάλα. 9.47, το 17 παραμένει. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κωνσταντίνος, πολύ ωραία η πάσα του. Αυτό το καλύτερο τελείωμα. Ο Μελεφάντης θα κερδίσει το φάουλ. Σύνδεση η Οράνη. Καπουτζής για τρεις. Άστοχος. Ένας καμπύλι στην μπάλα. Δίνω στον Μελεφάντη και εκείνος και πάλι στο κομπιούτερ της ομάδας. 8.48. Χριστόπουλος φτάνει διάδρομο, θα τον βρει. Ένα καλό τελείωμα ήθελε εκεί. Επιθετικό ριμπάου. Πάλι Καρίσιο. Προσωπικό καλάθι από τον Καμουλάκη. Και 13-7. Πάντα μπροστά. Πάντα σε θέση οδηγού. Και στις πρώτες στιγμές του δεύτερου δεκαλέπτου. Τι έχουμε, βήματα, μάλιστα. Πάμε, δεν πειράζει. Μπράβο, Κώστα, μπράβο, έτσι, καθένα. Έφτιασε το Κωνσταντίνο. Ο Λαρμπίνο νομίζω θα μετρήσει. Ο Παπα-Νικολόπουλος το κέρδισε. Άστοχος η πρώτη.
Βαντής. Με το γνωστό του hook δεν θα καταφέρει κάτι. Τι να βάλει εκεί ο Καβαδίας. Εκπληκτική πάσα του Σαμπουτζή. Πόσο ωραία μπορεί να νιώθει τώρα. Εγώ προσωπικά όταν έδινα κάτι δύο πάσες, όσο πω την αλήθεια, σαν νόμινα πιο ωραία από το όταν τα έβαζα. Φάουλ του Παπανικολόπουλου. Παναφορά της μπάλας, 7 και 15, δεύτερο δεκάλεπτο. Έλα κάτω από εκεί κάτω. Έχουμε προσωπική σχέση. Ένα χορευτικό από τον Κωνσταντίνο. Δεν θα ευτυχίσει. Βάζει την μπάλα. Κατοχή για τους Πορτοκαλί. Έχουμε αλλαγές. Με το νούμερο 17 ο Κότσουφας θα περάσει εκτός. Μελεφάντης, ίσως σε βουλευτής, Κωνσταντίνος, Σεραφείμ και ο Γιάννης. Και ο πέμπτος παρέας είναι ο Αρβανίτης. Θα μπουτήσει και αυτό. Το στάξε. Σε σημασμένος. Καταζητείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να το συλλάβει κάποιος και ειδού τα αποτελέσματα. Γίνεται για μηδί. Και να σβήνα τα φώτα θα βλέπαμε. Δεν έχει βραδιάς ακόμα, αλλά... Ωραίο το κοψιμαράκι. Μπελεφάντης. Δεκατρία. Οι Οράνοι έχουν επιστρέψει μετά το πολύ κακό ξεκίνημα. Σαμπουτζής είναι καυτός. Αυτή τη φορά θα στοχίσει, γιατί και η άμυνα του Γιάννη ήταν διαφορετική. Έβαλε το χέρι του πάνω στην μπάλα. Μελεφάντης, κακή υποδοχή. Ο Παπανικολόπουλος πρέπει να τρέξει στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι δεν τρέχουν οι συμπαίκτες του. Κοιτάξτε εδώ, ένας. Η μπάλα στη γωνία, Καβαδίας. Για το προσπέρασμα. Παπανικολόπουλος. Κύριος Παντομπάμπης, κοιτάξτε εδώ. Όσοι αμαρτύρετε ένα gentleman. Ανεβάζει λίγο τα decibel. Θα ηρεμήσει, είμαι σίγουρος τώρα. Κοιτάξτε πόσο κύριος είναι. Αυτό είναι το πιο βαρύ του που βλέπετε. Κοιτάξτε τον, εντάξει του λέει. Αυτό είναι το πιο... Τώρα είναι έξαλλος, έτσι όπως τον βλέπετε τώρα είναι έξαλλος. Λοιπόν, κύριος με όλη τη σημασία της λέξεως. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, για πάμε. Τέσσερα-δεκατρία το σκορ, υπάρχει μια μικροένταση. Για να χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν,
Χριστόπουλος. Μπάλα στο σιδερό. Ζαχαριάδης. Παραλίγος Κεντέρογλου, Ζαχαριάδης, Παπανικολόπουλος, θα προσποιηθεί. Έχουμε το φάουλ. Άσοκος και στη δεύτερη. Περάσει την μπάλα. Μάλιστα, με ταμπλό. Νέο προβάδισμα. Μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Κοιμηθήκαμε, μπάμπι μου, η άμυνά μας, η Τισκάνιμπολ δεν το άφησαν ανεκμετάλλευτο. Ζαχαριάδης για δύο, μέσα, 18-16. Παρακολουθούμε, μεγάλο δεύτερο δεκάλεπτο. Συνεγνώει.
πάσα εδώ στην πρώτη. Παίρνουμε σιγά σιγά στα τελευταία δύο λεπτά. Βασιλάκος Σκενδέροβλου. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσει την πάσα. Το καλάθι θα έρθει από τον κύριο με το νούμερο 25 που ακούν στο όνομα Παπακώστας. 20-19, 1-43. Χριστόπουλος. Ευκαιρία για τους Έλτα να προσπεράσουν. Ο Σιλάκος, την μπάλα στη γωνία για την προσπέραση. Όχι! Το φάουλ το κερδίζει ποιος. Είναι υπέρ της Cannibal, νομίζω στο Δημήτρη Χριστόπουλο πάνω. Κατοχή για την παρέα των Χριστοπουλέων. Για αυτά τα τελευταία 1-68 για την ακρίβεια. Πάμε σε time out. Τέλος time out. Μπήκαμε στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Χρυσόπουλος. Σε άμυνα man to man η Έσλα. Χρυσόπουλος επιθέσει το φάουλ. Τα μπήκε το καλάθι. 47-4. 22-19 προβάδισμα πατριών πόντων για την Cannibal, η οποία κρατάει με νύχια και με δόντια το προβάδισμα. Ένα προβάδισμα το οποίο το έχει από το ξεκίνημα. Με διαφορές, συγγνώμη, μεγαλύτερες από αυτή. Οι ΕΣΔΑ κάποια στιγμή ξύπνησαν, επέστρεψαν, απείλησαν, ισοφάρισαν. Έχουν δώσει χαρακτήρα ντέρμπι πλέον στο παιχνίδι. Το φάουλ τώρα το οποίο γίνεται πάνω στον Σκενδέροβλου στην διεκδίκηση της μπάλας. Το φάουλ το οποίο το κάνει ο Δαμουλάκης, ο οποίος και θα περάσει εκτός, ο Αρβανίτης η θέση του για αυτά τα τελευταία 46-4. Βασιλάκος έχει την μπάλα τα χέρια. Νέο λάθος. Φανερό της έντασης που επικρατεί. Κι άλλο λάθος. Κι άλλο λάθος. Ακριβώς βλέπουμε. Όλος ο χρόνος για την Cannibal. Ανεβαίνει για το screen.
μπροστά στα χέρια του Κωνσταντίνου Χριστόβουλου. 6 δευτερόλεπτα θα πάρει το φάουλ. Πολύ κακό φάουλ, διότι τον στέλνει στις βολές στα 5,2. Άσορος η δεύτερη. Κενδέροβλου προλαβαίνουν να δούμε τι. Πρέπει να βιαστούν. Μεγάλη πάσα Βασιλάκος για τρεις στην εκνοή. Όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν 23-20. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο ημιχρόνο. Βασιλάκος θέλει να πάρει την εσωτερική. Δεν δείξει το φάουλ. Παναφορά 23-20. Μπελεφάντης με το Ζαχαριάδη απέναντί του. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος στον Κωνσταντίνο του Σεραφίμη. Μπάλα στο σίδερο. Την μπάλα από ποιον? Μπελεφάντης κυριαρχεί στο ζωγραφιστό. Γιάννης Χριστόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Καβαδίας με υποθέσει του βιασμού. Ο Καβαδίας θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φόλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άσορος στην πρώτη. Τίποτα λένε ρε, παίξε επιθετικό rebound. Κάνει ό,τι θέλει. 25-20. Από τον Αρβανίκη. Σε αυτές τις πρώτες στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Καλής. Αυτό είναι ο Βασιλάκος. Αρβανίτης. Χριστόπουλος. Μπελεφάντης. Καλάθι δεν θα έρθει. Διαφορά στους 5 πόντους. Τσαμπουτζής. Βασιλάκος. Ναρλής. Άστοχος. Το ριμπάουντ από ποιον? Χάνιμπολ. Χριστόπουλος έψαξε προς στιγμή τον εφηβιασμό. Προτίμησε το σετ παιχνίδι στα χέρια του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνος Σεραφείμ, Μπελεφάντης με Ζαχαριάδη. Γνώριμο ζευγάρι. Ο Γιάννης θα προσποιηθεί. Τον απέφυγε τον Αρλή. Δεν θα τελειώσει το ριμπάουντ από ποιον? Από το θορυκτό. Ο Σαμπουτζή. Ο Βαδέας. Σίδερο. Πολλές άστοχες επιθέσεις. Νέο επιθετικό ριμπάουντ. Ζαχαριάδης για δύο. Δίνει καμπύλη στο σούτερ μπολ. Μπάλα στα χέρια του Καβαδία. Ο χρόνος δεν έχει ανανεωθεί. Το φλότερ ανανέωσε.
φάση επίθεσης, 14 δευτερολέπτων. Μπάλα στη γωνία, ούτε τώρα. Μα πόσες ευκαιρίες χρειάζονται για να εξοχίσουν. Η αγώνια πάσα σκαστή. Φοβερή πάσα από τον Κωνσταντίνο του Σεραφείμ στον Χριστόπουλο, τον αρχηγό με το νούμερο 6. 6:43, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out, 27-20. Στο συν 7 η Hannibal να αρλίζει, είναι μόνος του. Δεν θα το πληρώσουν, αλλά έχουμε νέο επιθετικό rebound για την ΕΣΔΑ. Το Μπάμπι δεν έχουμε δει καθόλου μέσα σήμερα. Να αρλίζει για 3. Ας το πω. Τώρα. Καμπουτζής κέρδισε το φάουλ. Βασιλάκος. Σταυρωτή. Κάτι ξέχασε εκεί. Το πελάκι τι δείχνει, χάνει μπολ. Ποιος πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. 29-20, το σερί μεγαλώνει. Στο 6-0. Καβαδίας. Το Eurostep. Το τελείωμα του λείψε. Η κίνηση εξαιρετική, επιμένει καλάθι. Σε κολλάει την ομάδα του από το 20. Μειώνει στους 7, έχουμε παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, 4:50 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στη νέα προσπάθεια των ΕΣΔΑ να επιστρέψει. Πάντα μπροστά η Hannibal. Η επανάληψη της περσινής πρεμιέρας. Τον είχαν κερδίσει ο Ράνι με 2, για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ένταση. Πάθος. Να δούμε τον Καβαδία, Σαμπουτζής. Θα πάρει το φάουλ. Σαμπουτζής. Ω, τι πήγε να βάλει. Το ταπίδι από το Ζεχαριάδη. Μια
Μπουλάκης κερδίσει το φάουλ. Άστοπα στην πρόβλη. Πόρεξα 30-22, στο σύν 8. Οδεύουμε προς το τέλος και της προτελευταίας τροφής. Ζαχαριάδης, Παπανικολόπουλος είναι μόνος τον Αλής. Τι περιμένει για να του τη δώσει? Και ο Καβαδίας το ίδιο. Δεν είδε κανέναν. Είδε τον δεύτερον μάλλον. Λάθος πάσα όμως. Καβαδίας θα περάσει εκτός για να περάσει ο Ζαχαριάδης. Δημήτρης Σεραφή με φτωχή, η διαφορά στους 10 πόντους σε διψήφια επίπεδα 2-40. Έχουν δεχτεί μόλις ένα καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο. Άμυνα Μαζινού, ο λίγο σκληρότερα το φάουλ νομίζω στον Παπανικολόπουλο. Ή έτσι μου φάνηκε τέλος πάντων. Λοιπόν, 32-24. Το καλάθι δεν θα έρθει ούτε τώρα. Ευκαιρία για τους Οράνι να μειώσουν. Σκεντέρογλου. Ζαχαριάδης, ναι. Πάω στο φως. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Yeah.
Μίτης. Δύσκολη αποστολή του σε αυτή την προσπάθεια. Ο Πανικολόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Στο σίδερο, θα αναπηρήσει δύο φορές με το φάλ το Χριστόπουλο. Στα 4,5. Τώρα αυτό το φάλ του στέλνει στις βολές. Να δούμε αν θα δώσουν, αν θα είναι καθαρό ή θα δώσουν αντιαθλητικό. Ναι, λοιπόν. Κακό φάουλ. Κακό φάουλ ήταν αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει φάουλ για μένα γενικά. Αλλά, οκ. Okay. Πες ότι δεν έχει κινδυνό τον έλεγχο, την πλήρη εικόνα του παιχνιδιού. Είναι αλλιώς για μας έξω που το βλέπουμε, αλλιώς για αυτούς που είναι στο παρκέ. Αλλά ήταν ένα κακό φάουλ σε όλη την εικόνα. 7-22, 32-25. Μειώνουν στους 7, έχουν 4,5 δευτερόλεπτα στην παρέτρα τους. Να τα ξοδέψουν, να τα εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να πάνε στο μείον 5, στο μείον 4, να αρνείς. 32-28. Βάλανε 2 πόντους σχεδόν σε όλο το δεκάλεπτο και τους 6 τους πέτυχαν τώρα εδώ στο τέλος. Πάμε σε μια διακοπή. Λοιπόν, τελευταία στροφή. Στο μείον 4, μείον 3, 32-29. Μέτρησε για 3. Okay. Και η μπάλα δικιά του, δηλαδή μπορούν και να ισοφαρίσουν. Έτσι τους κέρδισαν. Χριστόπουλος. Θα γίνει το κόψιμο από το Χριστόπουλο. Βασιλάκος. Πάει μέχρι μέσα, τίποτα λένε ρε. Δεν θα βρει καλάθι. Θα προσπαθήσει να πιέσει. Γιάννης Χριστόπουλος. Τον Δημήτρη του Σεραφείμ. Πάει μέχρι μέσα, θα γίνει το κλέψιμο. Ευκαιρία για τη Σοράνη. Σε πρώτο χρόνο δεν θα την εκμεταλλευτούν. Και Κεντέρογλου έρχεται σαν τρέιλερ, θα κερδίσει το φάουλ. Τριάντα.
Μαριάτη. Ο Μπλος θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Κωνσταντίνος για δύο, ας το κοσκέει αυτός. Να δούμε, θα προσπεράσουν. Να αρνείς τίποτα η ΛΕΘ, παίζεται. Αυτό το... για τους ΕΣΔΑ να προσπεράσουν. Νέο λάθος. Το 32-22 έχει γίνει 32-31. Έχουν φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Πάμε σε μεγάλο φινάλε. Ωρε τριποντάρα τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. 35-31 είναι ώρες που αυτό το παιδί το βλέπει σαν βαρέλι το καλάθι. 7-11 time out. Λοιπόν, για πάμε. Να δούμε τι θα δούμε. Θα βουτήσει. Σκενδέρογλου, αστοχή, το ριμπάντο από ποιον, επιθετικό. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το νούμερο 77. Το Τζακίρι. Παίζει πολύ αυτό το επίθετο στην Ελλάδα. Το ριμπάδο από ποιον? Από τον Δαμουλάκη. Αρβανίτης. Κόβει ο Γιάννης ο Χριστόπουλος. Αρβανίτης μεταφορά. Μεταφορά της μπάλας, ναι. 35-31 στο συν 4 η Χάνιμπολ. 6-32. Όπως και πέρσι, το παιχνίδι είναι ντέρμπι με τα όλα του. Αφήστε κάπου αναπαυτικά και απολαύστε εδώ με την εικόνα που σας μεταφέρουμε ουσιαστικά. Τσαμπουτζής από τη γωνία, η μπάλα στο σίδερο. Ελεφάντης Αρβανίτης, συγγνώμη, πιο ψηλά από όλους. Ελέγχουν το παιχνίδι, ευκαιρία για τη Χάνιμπολ στο συν 6. Ο Γιάννης ο Χριστόπουλος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 5-55. Βασιλιάκος. Σιδερόγλου. Καλό παρακαλώ, 37-33. Θα μπουζείς. Το καλάθι δεν θα έρθει. Χρυσόπουλος. Ένα βηματάκι πίσω, airball. 37-33 παραμένει, έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά. Βασιλάκος. Με τον Δημήτρη του Σεραφείμ απέναντί του, Σαβουτζής πρέπει να το πάρει εκεί. Κρατάει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα. Νέο επιθετικό rebound. Νέα 14 δευτερόλεπτα, Βασιλάκος με το αριστερό, ούτε τώρα. Γιάννης Χριστόπουλος για δύο. Θα μείνει ευκαιρία
για τους υπεδούχους να αυξήσουν τη διαφορά. Σκενδέρογλου. Βάλε τα χέρια του Δημήτρης, του Σεραφή. Έκλεψε την μπάλα και νομίζω μυαλωμένα θα πάει σε μια μεγάλη. Αυτό το τέμπο θέλει να δώσει τώρα, να παγώσει το ρυθμό, να ρίξει το τέμπο. Στοχίσει αλλά ύπνος του φαίνει τα παιδιά για την άμυνα των, για την ομάδα των Οράνι, και σας ευχαριστώ. Κλείνωσαν επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Πάμε σε ένα time out. Time out τελείωσε. Χρυσόπουλος. Μπελεφάντης. Δημήτρης Σεραφείμ. Αρβανίτης. Θα πάει μέχρι μέσα. Βρήκε στον δρόμο του. Πολλά σώματα με πορτοκαλί φανέλες. Δυσκόλεψε την αποστολή του Σιχριών πόντων. Ζαχαριάδης προσπαθεί να την επαναφέρει εντός. Θα πατήσει εκτός η μπάλα για τη Χάνιμπολ. Μπελεφάντης. Χριστόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Εύστοχος ο Δημήτρης Σεραφείμ. Πολύ μεγάλο καλάθι. Και σε τι χρονικό σημείο. Ίσως τρίποντο νίκης, θα δούμε. Ο Σαμπουδής θα απαντήσει γρήγορα. 40-35. Μπαίνουμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Σαμπουτζής. Βήματα. Βήματα στα βήματα. Απάντησαν με τον ίδιο αρνητικό τρόπο. Ότι έγινε στη μία πλευρά, έγινε και στην άλλη. Time out. 1-33. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Κωνσταντίνος για τρεις. Καθώσουν ο Ζαχαριάδης την έδιωξη μπάλα και πάλι στα χέρια των παιχτών της Χάνιμπολ, οι οποίοι πρέπει να βιαστούν. Από την μπάλα δεν ακούμπησε Στεφάνη. 1-10. Βιάζεται σκορ. Ζαχαριάδης. Σαμπουτζής. Ανατολόπουλος. Σαμπουτζής. Για τρεις. Την μπάλα στο σίδερο. Και από εκεί στα χέρια του Αρβανίτη. Βήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Δημήτρης Σεραφείμ κερδίζει το φάουλ. Τέταρτο ματικό, δεν υπάρχουν βολές. Ένα η Χάνιμπολ. Κρατάει την τύχη στα χέρια της. Μπελεφάντης. 45 δευτερόλεπτα. Νέο φάουλ, αυτή τη φορά του Καβαδέα, και αυτή τη φορά θα έχουμε βολές. Είναι το πέμπτο ματικό. Πολλές από τις οποίες θα εξαρτηθεί, θεωρώ, και εν πωλής η
μέλλον της αναμέτρησης. Ας το δω στην πρώτη. Γιατί δεν έχεις ακούσει και στις δύο θα πήγαινε διαφορά στο σύνεχτα για την Hannibal. Την αντίον θα σκεφτήσει. Η ΕΣΔΑ έχει ακόμα ζωή. Έχει κάποιες ανάσες οξυγόνου. Για να δούμε αν θα τις εκμεταλλευτεί. Ας το δώσω από Παπανικολόπουλο σε μια γρήγορη επίθεση. Τελεφάντης πρέπει να πάνε σε νέο φάουλ. Θα πάνε. Και θα στείλουν αυτή τη φορά τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο στις βολές. Για να δούμε. Αν θα φανεί πιο τυχερός και πιο ικανός. Χρειάζονται και τα δύο, πιστέψτε με. Ειδικά αυτή την ώρα που η μπάλα ζυγίζει λίγο παραπάνω από το κανονικό. Αυτό το συντρότη 41-35. Δύο στις δύο. Ο Hannibal νομίζω θα πάρει τη νίκη και μετά από αυτή την άμυνα τη σφιχταγκαλιάζει με θετικό πρόσημο, ανοίγει τη χρονιά. Ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος τελειώνει το παιχνίδι 44-35, παίρνει μια άτυπη ρεβάνς για την περσινή ήττα στην πρεμιέρα. Επαναλαμβάνω, Hannibal ΕΣΔΑ 44-35, για χαρά σε όλους.